Καλησπέρα, check the knoll, είμαι ο Κώστας και σήμερα θα ξεκινήσω μια καινούργια σειρά που ήθελα να κάνω εδώ και πολύ καιρό. Μια σειρά σχετικά με gaming και εξοπλισμό και αν αξίζει και μετράει ο εξοπλισμός στο gaming. Θα ξεκινήσω, έχω σκοπό να κάνω πολλά πράγματα, θα δείτε πολλά ωραία πράγματα. Θα ξεκινήσω με τα πιο βασικά. Για αρχή θα ξεκινήσω με τα ποντίκια, τα οποία θα πούμε δύο πραγματάκια σχετικά με το αν αξίζει ένα ακριβό ποντίκι για το gaming ή ένα φθηνότερο ποντίκι για το gaming. Καταρχήν, τα ποντίκια που χρησιμοποιούμε χωρίζονται σε δύο κατηγορίες κυρίως, στα ασύρματα και στα ανσύρματα. Εγώ προσωπικά ως gamer και γενικά ως χρήστης του υπολογιστή προτιμώ τα ανσύρματα. Και αυτό για ένα και μόνο λόγο. Επειδή ως gamers παίζετε πολλές ώρες, η μπαταρία θα τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, οπότε για να μην κόβετε το παιχνίδι, θα σας βάλει βγάλει, γιατί παλαιότερα είχα ασύρματα και την ώρα που έπαιζα απλά τέλειωνε την μπαταρία και δεν μπορούσα να το ξανασυνδέσω. Λοιπόν, οπότε προτιμώ ανσύρματα γιατί είσαι συνέχεια συνδεδεμένος, δεν χρειάζεται να φορτίζεις μπαταρίες. Η απόκριση ίδια είναι, όλα τα ποντίκια πλέον η τεχνολογία είναι τέτοια που δεν έχεις μεγάλες διαφορές στο time delay, αν δώσεις μια εντολή από το ποντίκι πόσο γρήγορα θα εκτελεστεί στην υπολογιστή, είναι πάρα πολύ γρήγορος ο χρόνος, μιλάμε για μερικά millisecond. Απλά κυρίως λόγω της μπαταρίας, για κανέναν άλλο λόγο. Λοιπόν, βέβαια θα μου πούνε κάποιοι έχει καλύτερη απόκριση το gaming ποντίκι και ναι, αλλά από τη στιγμή που δεν παίζετε σε τουρνά και ένα τόσο μικρό time delay, ελάχιστο βασικά, δεν σας κάνει και τεράστια διαφορά στα παιχνίδια σας, δηλαδή πιστέψτε να δεν πρόκειται να πεθάνετε από λάθος κλικ ποντικιού, μάλλον λόγω του χρόνου του ποντικιού να το κλικ να φτάσει στον υπολογιστή σας και από εκεί στο δίκτυο και πάλι πίσω. Λοιπόν, τώρα πάμε στο βασικό κομμάτι. Οπότε, προσωπικά αν ήταν να διαλέξω ανάμεσα σε ασύρματο και ενσύρματο, θα διάλεγα όπως διαλέγω πάντα με καλώδιο, ενσύρματο. Λοιπόν, μετά πάμε φθηνό ή ακριβό ποντίκι. Έχω φίλους οι οποίοι παίζουν με ποντίκια των 5 ευρώ, όπως έπαιζα και εγώ παλαιότερα. Έχω φίλους που παίζουν με ποντίκια των 100 και άνω ευρώ. Εγώ προσωπικά διαλέγω μια κατηγορία ανάμεσα στα 40 με 60 ευρώ. Είναι μια καλή και νορμάλ τιμή για έναν μέσο χρήστη να πάρει ένα αξιοπρεπές ποντίκι το οποίο δεν θα του χαλάσει. Λοιπόν, πώς διαλέγω ποντίκι. Ποντίκι πρώτα απ' όλα, κατά μένα, όπως έχει δείξει στα unboxing που έχω κάνει με τα ποντίκια μέχρι τώρα, εμένα προσωπικά το διαλέγω λόγω των κλικ. Ένα ποντίκι, αυτό το οποίο θα το κάνει χρήσιμο σε εσάς είναι πρώτον το πώς κάθεται στο χέρι σας, αν έχετε μεγάλα χέρια ή μικρά χέρια, και κατά δεύτερον είναι το πώς κάθεται στα χέρια σας, και πρώτον είναι πόσο καλή είναι η απόκριση των κλικ που κάνει, δηλαδή πόσο καλούς διακόπτες έχει. Λοιπόν, αν είστε FPS gamer, δηλαδή παίζετε παιχνίδια first person shooter που απλά πυροβολάτε ή δεν κάνετε κάτι τρομερό ή τραγικό, δηλαδή δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη ευαισθησία στο ποντίκι και δεν χρειάζεται ταχύτητα και δεν χρειάζεται άπειρα κλικ να κάνετε, δηλαδή και αν χτυπήσετε ένα κλικ παρακάτω δεν έγινε κάτι, μπορούμε να πάμε σε ένα ποντίκι των 25, 30, άντε 40 ευρώ χωρίς πολύ καλούς διακόπτες. Εγώ προσωπικά είμαι mobile gamer, δηλαδή εδώ και πολλά χρόνια παίζω. Έπαιζα Dota 1, έπαιξα Heroes of New Earth, τώρα Dota 2. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα κλικ μετράνε. Γιατί όταν απλά χτυπάς το ποντίκι κατά μέσο όρο γύρω στις 5.000 φορές ανά game, καταλαβαίνετε ότι όσο πιο καλό και ανθεκτική είναι οι διακόπτες, τόσο πιο πολύ θα κρατήσει το ποντίκι και θα το πετάς. Λοιπόν, θα σας δείξω ένα ποντίκι το οποίο ήταν το προηγούμενο μου και το είχα πάρει δύο φορές. Ένα από τα καλύτερα ποντίκια, δηλαδή αν έλεγα σε κάποιον χρήστη να πάει να πάρει ένα ποντίκι θα ήταν αυτό. Το χρησιμοποιούσα μέχρι πρόσφατα, και αυτό γιατί πέρασα όπως βλέπετε εδώ στο... Μισό λεπτάκι γιατί κάπου το χάσα, ναι. Γιατί όπως πέρασα εδώ βλέπετε στο Steel Series το Diablo 3 Special Edition και θα σας πω για ποιο λόγο πήρε αυτό το ποντίκι. Αν και είχα κάνει ένα unboxing καλά, για κάποιο λόγο δεν ανέβει και ποτέ και δεν πρόκειται να ανέβει και ποτέ. Λοιπόν, θα σας πω αμέσως μετά. Λοιπόν, οπότε αν ήταν ένα, θα πήγαινε σε ένα απλό. Το ποντίκι το οποίο συνιστώ σε όλους είναι αυτό εδώ.
Logitech Cordic Mouse M500. Εντάξει, βασικά εγώ έχω μεγάλα χέρια, οπότε αν κάποιος έχει πολύ μικρά χέρια μπορεί να μην του κάνει. Έχει το ιδανικό βάρος για ένα ποντίκι, έχει βαρύδιο μέσα επειδή το έχω ανοίξει και έχω δει πως είναι. Έχει ενσωματωμένο βαρύδιο βουδωμένο πάνω στο καντράν του, στο σκελετό του μάλλον. Είναι το ποντίκι το οποίο μπορώ να πω ότι το έχω λιώσει κυριολεκτικά. Είναι το δεύτερο που παίρνω και αυτό το είχα πάρει για να υπάρχει σε απόθεμα. Το αυτοκόλλητο το έχω βάλει εγώ, δεν έρχεται με το αυτοκόλλητο σαφώς. Λοιπόν, το έχω μες στο κουτί, δεν το βγάζω γιατί το έχω για backup αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το πρώτο που είχα πάρει το χρησιμοποιούσα γύρω στον 1,5 χρόνο και μιλάμε σε παιχνίδια απαιτητικά όπως η Dota και το Hon, τα οποία πραγματικά φτωλιώνει στο ποντίκι στα κλικ, ειδικά στο δεξί κλικ, το οποίο είναι της κίνησης, γιατί κινείσαι με click and play, κάνεις κλικ και προχωράς, όπως είναι το LOL σαφώς, γιατί πιο πολύ LOL παίζεται, μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, και για LOL σαφώς είναι καλό παιχνίδι, ναι. Καλό ποντίκι, συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, επειδή το ποντίκι φθύρεται πολύ, αυτό είναι ένα ποντίκι το οποίο αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 22 ευρώ στην αγορά. Μπορείτε να το βρείτε και πιο φθηνά στα 20 και πιο ακριβά στα 25 max, παραπάνω δεν πάει. Ένα ποντίκι το οποίο είναι το καλύτερο value for money ποντίκι που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά κατά με. Δεν έχει αισθητήρες επάνω του. Έχει αισθητήρες οι οποίοι μεγαλώνουν την απόκριση ή την μικραίνουν στο λογισμικό του. Έχει αξιοπρεπές λογισμικό, δεν κάνει πολλά πράγματα. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό, δηλαδή το ποντίκι δουλεύει και χωρίς το λογισμικό του. Αλλά συνιστώ να κατεβάσετε αν το πάρετε τους driver, να εγκαταστήσετε το IntelliPoint, δεν θυμάμαι ποιο είναι ακριβώς, ναι, το Logitech κάτι για το λογισμικό του. Το οποίο σαφώς και αναβαθμίζει κατά πολύ το πώς λειτουργεί το ποντίκι. Λοιπόν, το μόνο ποντίκι το που μου έκανε να τα αφήσω στην άκρη είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι τρομερά ανθεκτικό. Έχω χύσει καφέ πάνω του κατά λάθος. Επειδή πολλές φορές, όπως βλέπετε εδώ, πάντα είμαι με έναν καφέ, μικρό βέβαια, δίπλα. Έχω κάνει πολλές φορές μπάνιο, παλαιότερα τώρα προσέχω πιο πολύ τα ποντίκια, τα πληκτρολόγια μου κτλ. Έχω χύσει καφέ πάνω του και έχει αντέξει, έκανε μία μέρα λίγο με δυσλειτουργία και αυτός ήταν ο κύριος λόγος ο οποίος σκέφτηκα να το αλλάξω το προηγούμενο που είχα και να πάρω αυτό. Το δεύτερο τον αντικαταστάτη του, αλλά μετά από δύο μέρες με το που είχα παραγγείλει αυτό διαπίστωσα ότι δούλευε και πάλι κανονικά το ποντίκι, κάτι το οποίο με εξέπληξε και το οποίο συνεχίζει να δουλεύει μέχρι και σήμερα και το έχω δώσει στον αδερφό μου. Πραγματικά η επιφάνειά του είναι rubberized και πάνω είναι mat, πλαστικό σκληρό, δεν φθύρεται και αυτό που μετράει είναι ότι έχει τέλεια απόκριση, τέλειο κόστος και τρομερή ποιότητα κατασκευής. Δηλαδή αν το πάρετε θα περάσετε 2-2,5 χρόνια και παραπάνω ανάλογα με τη χρήση που κάνετε. Αν είστε απλά χρήστης γραφείου θα περάσετε μια ζωή με αυτό το ποντίκι, δεν πρόκειται να αλλάξετε ποτέ, μπορεί να περάσουν και 5 χρόνια μέχρι να αλλάξετε ποντίκι. Αν είστε απαιτητικός gamer θα πάρει τουλάχιστον 2-2,5 χρόνια πολύ σκληρής λειτουργίας, δηλαδή δεν υπάρχει πιο σκληρό πράγμα από τα MOBA games για ένα ποντίκι. Δηλαδή σκεφτείτε το κλικ θα τα ξεχαρβαλώνουν, δηλαδή στα πιο φθηνά ποντίκια μετά από ένα εξάμηνο περίπου χρήσης απλά πατάς και δεν κάνει τίποτα, το διακόπτες έχουν φθαρεί εντελώς από κάτω. Ένα Turbo X που είχα πάρει στο παρελθόν το είχαμε λιώσει κυριολεκτικά πριν να περάσω σε αυτό. Πάτε πάρε το 20-25 ευρώ πιο φθηνά. Επίσης σας συνιστώ να πάτε να τρέξετε να το προλάβετε γιατί έχω δει ότι έχει αρχίσει και έχει περάσει η σειρά του, έρχονται καινούργια να το αντικαταστήσουν, οπότε είναι τα τελευταία μοντέλα τα οποία υπάρχουν στην αγορά, δηλαδή αν κάποιος δεν τον πάρει τώρα θα κάνει μεγάλο λάθος και για το κόστος, δηλαδή είναι πάρα πολύ φθηνό ποντίκι και ανθεκτικό και ποιοτικό, το ξαναλέω. Λοιπόν, οπότε ένας χρήστης, ένας casual χρήστης και για εφαρμογές γραφείου, σαφώς αν πάρεις ένα καλό ποντίκι θα το εσκίζεις εφαρμογές γραφείου, δεν θα αλλάζεις ποντίκι για το gaming και για το γραφείο ή για να γράψεις ή για να απλογηθείς στο internet ή για οτιδήποτε. Χρειάζεται ένα τέτοιο ποντίκι, γύρω στο 20-40 ευρώ, κάτι μάξι. Αν είσαι απαιτητικός, όπως είμαι εγώ και αυτό για ένα λόγο κυρίως. Γιατί παλαιότερα άλλαζα συχνά ποντίκια, μετά έφτασα σε αυτό εδώ και κάποια στιγμή, επειδή φοβόμουν ότι θα το φτύρω και αυτό το ποντίκι, σκεφτόμουν και διάβαζα τι να πάω να πάρω. Λοιπόν, αυτό που με κέρδισε είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ που βλέπετε είναι το Special Edition του Diablo. Δεν παίζω Diablo. Έχω παίξει όλα τα άλλα
παιχνίδια παρόμοια με την οποία βλέπω Torchlight και Path of Exile, το οποίο το έχω τερματίσει δύο φορές. Λοιπόν, αλλά αυτό που με κέρδισε στο ποντίκι αυτό είναι οι διακόπτες του. Οι διακόπτες του είναι ιδανικοί και αντέχουν γύρω στα 50 εκατομμύρια strikes, 50 εκατομμύρια χτυπήματα, 50 εκατομμύρια κλικ. Επίσης έχει λογισμικό το οποίο σου δείχνει πόσα χτυπήματα κάνεις, πόσα κλικ κάνεις με το ποντίκι, lifetime, overtime. Λοιπόν, αυτό το ποντίκι γενικά, αν εξετάσουμε γενικά, δεν είναι ούτε τον tribal πολύ, ούτε τον fantasy πραγματών και μ' αρέσουν, είναι πολύ ωραίο edition. Δηλαδή θα το προτιμούσα να μην έχει τίποτα από όλα αυτά, να είναι σκέτο μαύρο ποντίκι, αν και υπάρχει νομίζω ένα τέτοιο. Αλλά αυτό το ποντίκι έχει σχεδιαστεί. Τώρα, όπως ξέρετε, το Diablo είναι click and play game, δηλαδή χρειάζεσαι αντοχή στα κλικ. Έχει τους καλύτερους διακόπτες που κυκλοφορούν στην αγορά. Και αυτό επειδή, σας είπα, είμαι κυρίως παίχτης MOBA games και παιχνίδια που χρειάζονται click and play, είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά ποντίκια. Δηλαδή, σκεφτείτε, ειδικά τώρα που έχω αρχίσει και το Terraria και θα σας δείξω κάποια στιγμή, πραγματικά μπορείς να χτυπάς άπειρες ώρες το πλήκτρο σου και να μην φτύρετε. Δηλαδή, αν ακούσετε. Μισό λεπτάκι λίγο να σας ακούστε. Λοιπόν, έχει τις καλύτερες διακόπτες. Όπως επίσης έχει πολλά buttons, 4 buttons δεξιά και αριστερά. Αυτά τα δύο είναι χρήσιμα. Αυτά δεν μπορώ να πω ότι μου έχουν φανεί ειδικά, γιατί αυτό ήταν εντελώς άβολο. Αυτό χρησιμοποιώ ίσως λίγο παραπάνω στα slot. Όταν βάζω κάποιο αντικείμενο, πρέπει να πατήσω κάποιο δικό slot. Λοιπόν, αυτό το ποντίκι είναι πανάκριβο. Για αυτά που προσφέρει μεν, γιατί αν δεν ήταν Diablo, αν δεν είχε τα αυτοκολλητάκια και αυτά, θα έκανε γύρω στα 40 ευρώ. 35-40 ευρώ. Αλλά επειδή όπως βλέπετε είναι special edition και αυτά πρέπει να πουληθούν, έχει τιμή γύρω στα 67 ευρώ. Ναι, όντως. Κάποια ποντίκια είναι πολύ πιο ακριβά από τα άλλα. Αλλά αυτό εδώ μάλλον, ναι, το ποντίκι, μου εγγυάται ότι δεν πρόκειται να αλλάξω ποντίκι για τα επόμενα τουλάχιστον 3 χρόνια. Θα πρέπει να πεις γιατί δεν έμεινε στο άλλο και πήρες αυτό. Έμεινα γιατί επειδή όταν έχω ελεύθερο χρόνο, ο ελεύθερος μου χρόνος είναι περιορισμένος, αλλά τον ελεύθερο μου χρόνο όταν θέλω να κάτσω να παίξω παίζω κυρίως MOBA games. Παίζω και όλα τα υπόλοιπα που σας έχω δείξει και άλλα τόσο που δεν έχετε δει, αλλά είμαι τακτικός παίχτης MOBA games, Dota 2. Λοιπόν, όπως έχει δει και μερικά παιδιά που έχουν μπει στο κανάλι και έχουμε μιλήσει και αργότερα έχουμε παίξει μαζί κάποια παιχνίδια τότε. Οπότε χρειαζόμουν ένα ποντίκι το οποίο να είναι κανονικά για click and play. Επίσης υπάρχουν ποντίκια τα οποία όταν είστε μόνο RPG gamer έχουν πολύ περισσότερα πλήκτρα από τη μία ή από την άλλη πλευρά που σας διευκολύνει να χρησιμοποιείτε πάρα πολλά slots, spells, ιστορίες χωρίς να χρειάζεται να πατάτε πολλά στο πληκτρολόγιο. Γιατί αν δεν είστε παίχτης StarCraft να ξέρετε όλα τα shortcuts είναι λίγο δύσκολο. Οπότε εγώ πέρασα σε αυτό. Υπάρχουν ποντίκια τα οποία κοστίζουν μέχρι 180 ευρώ λοιπόν, πριν κάποια Razer και λοιπά. Ένα ποντίκι λοιπόν, πάνω απ' όλα πρέπει να το πάρετε με δύο κριτήρια για gaming. Πρέπει να το πάρετε να κάθετε καλά στο χέρι σας. Το συγκεκριμένο είναι πιο χαμηλό από το Logitech, αν το δούμε κιόλας. Βέβαια δεν το βγάζω, σας είπα, δεν πρόκειται να το βγάλω από το κουτί του, ναι, εδώ. Είναι πιο χαμηλό το SteelSeries, δηλαδή αυτό κάθεται λίγο πιο χαμηλά στα χέρια, είναι και μικρά χέρια. Αυτό είναι, αγκαλιάζει το χέρι ακριβώς, το δικό μου τουλάχιστον είναι μεγάλο. Λοιπόν, είναι πιο ελαφρύ, θα διαπιστώσετε, επειδή κάποια ποντίκια, κάποιους τους βολεύουν να έχουν παραπάνω βάρος, κάποιους όχι. Όπως είδατε και ένα άλλο Genius που είχα κάνει ποντίκι της Natic, αν δεν κάνω λάθος, είχε βαρύδια μέσα τα οποία μπαίνουν και βγαίνουν, κάποια είναι adjustment. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, πολύ καλό, ειδικά σε αυτούς που θέλουν ακριβώς το βάρος. Αλλά να σας πω την αλήθεια, το χέρι σας προσαρμόζεται σε αυτό που έχετε. Δηλαδή, αν έχετε βαρύ ποντίκι και παίξετε 1, 2, 3, 10 φορές, μετά τη 10η φορά το χέρι σας θα μάθει σε αυτό που έχετε. Θέλετε ή δεν θέλετε, δηλαδή, από αυτό ξαναδοκίμησα κάποια στιγμή επειδή είχα πέρασει τα 8,1 και οι drivers στην series τότε δεν είχε drivers για τα 8,1, τώρα έβγαλε, λειτουργούν όλα κανονικά, αλλά επειδή δεν μπορούσα να το δουλέψω στο 8,1 ξαναδοκίμησα το steel series και δεν μου καθόταν καν στο χέρι. Δεν σκεφτείτε ένα ποντίκι το οποίο το έχω 2 χρόνια σχεδόν, το άφησε για λίγο καιρό, για 3-4 μήνες να περάσω στο steel series και μετά δεν μπορούσα να το συνηθίσω. Οπότε
το να βγάζουμε, να βάζουμε βάρη είναι καλό για την αρχή. Αλλά προσωπικά αυτό που πιστεύω και που έχω δει μέχρι τώρα είναι ότι το χέρι σας συνηθίζει. Δηλαδή, βαρύ ποντίκι θα μάθει, σε βαρύ ποντίκι θα συνηθίζει. Σε ελαφρύ ποντίκι θα μάθει, σε ελαφρύ ποντίκι θα συνηθίζει. Οπότε δεν υπάρχει θέμα να αγχώνεστε αν θα έχει βάρη ήδη, αν θα βγαίνουν, θα μπαίνουν βαρύ, ελαφρύ. Είναι γούστα αυτά. Λοιπόν, ένα καλό ποντίκι πρέπει να συνδυάζεται και με ένα καλό mousepad. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, να σας δείξω κιόλας λίγο. Λοιπόν, όπα. Αυτή η κάμερα είναι λίγο περίεργη, ναι. Λοιπόν, ένα καλό ποντίκι πρέπει να συνδυάζεται με ένα καλό mousepad. Εγώ χρησιμοποιώ το Sphex. Αυτό το mousepad, γιατί δεν έχει νόημα να πάρεις ένα ποντίκι το οποίο αυξομοιώνει το CPI ή το DPI του, το συγκεκριμένο δεν έχει DPI, έχει CPI sensor, δηλαδή αυξομοιώνει το CPI του, το οποίο υποστηρίζει ότι τουλάχιστον στην στήριξή σου ότι είναι καλύτερο από το DPI. Τέλος πάντων, DPI και CPI είναι το ένα πόσες ίντσες περνάει το ποντίκι, δηλαδή ανά εκατοστό πόσο απόσταση κάνει ο κέρσορας πάνω στην οθόνη σας, και το άλλο είναι κάτι άλλο, δεν θυμάμαι, δεν είμαι τόσο καλός γνώστης σε αυτά. Τέλος πάντων, δηλαδή αφορά πόσο μεγάλες αποστάσεις κάνει το ποντίκι σας χωρίς να το κουνιάσετε πάρα πολύ. Αυτή είναι η ευαισθησία του ποντικού. Δηλαδή, αν έχει πολύ μεγάλο DPI, δηλαδή το κουνάς λίγο και πάει από τη μία άκρη της οθόνης στην άλλη. Λοιπόν, τα ποντίκια. Γιατί πολλοί κάνουν το λάθος, παίρνουν ένα ακριβό ποντίκι. Ωραία. Παίρνεις ένα ποντίκι το οποίο κάνει 80 ευρώ. Αλλά ποιος είναι ο λόγος να δώσεις τόσα λεφτά να πάρεις ένα ποντίκι και να το αφήσεις πάνω στο ξύλο. Δεν λέω ότι δεν λειτουργεί. Λειτουργεί και πάρα πολύ καλά. Όμως ένα ποντίκι το οποίο, αν είσαι gamer, ένα ποντίκι για να το πάρεις θα λειτουργήσει καλύτερα πάνω στο mousepad. Τα mousepad είναι σχεδιασμένα σε επιφανείς για να βελτιστοποιούν τις απειδώσεις του ποντικού. Οπότε, αν πάρεις ένα ποντίκι, δώσε 10 ευρώ, γιατί τόσο έχουν πάνω κάτω τα καλά mousepad και πάνω, και πάρε ένα καλό mousepad. Εγώ προσωπικά έχω το Sphex, Razer Sphex. Παλαιότερα είχα ένα το οποίο είχα πάρει από τα web, από ένα ίντερνετ καφέ στη Θεσσαλονίκη, πολύ καλό, αλλά το έφαγα, δηλαδή το όλιωσα που το χρησιμοποιήσα. Στον ένα χρόνο περίπου φθάρηκε η επιφάνεια, όπως έχετε δει στα πιο πολλά ίντερνετ καφέ, τα mousepad είναι λιωμένα και δεν μπορείς να παίξεις. Λοιπόν, κάπως έτσι το έκανα κι εγώ. Και πέρασα σε αυτό εδώ. Εμένα προσωπικά με ενοχλούν τα mousepad τα οποία είναι πάνω από ένα εκατοστό περίπου, δεν, από 4 mm. Αυτό είναι χαρτί. Πρέπει να είχα κάνει unboxing και ένα τέτοιο, αλλά δεν είμαι σίγουρος, θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι κιόλας. Δείτε στο κανάλι μου, πρέπει να υπάρχει κάπου. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι σαν ένα φύλλο χαρτί. Το βάζεις και κολλάς. Αυτό είτε θα το λατρέψεις, είτε θα το μισήσεις. Γιατί αν μετακινήσεις συχνά, δεν φορείς, κόλλαξε κόλλα, το χαλάς. Εγώ που κάθομαι σε ένα γραφείο, το κόλλησα μία και έμεινε για πάντα εδώ. Προσωπικά είναι πολύ λεπτό, η επιφάνεια του είναι σκληρή, είναι σχεδιασμένη για speed, για speed τεχνολογία, για speed επιδόσεις, δηλαδή το ποντίκι να γλιστράει γρήγορα, μετά δείτε, το αφήνω και πηγαίνω έρχεται χωρίς να κάνω τίποτα. Κοστίζει 10 ευρώ, 12 max, οπότε αν πάρετε ένα καλό ποντίκι, συνοδεύστε με ένα καλό mousepad, ένα mousepad το οποίο θα το δοκιμάσετε. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες mousepad. Υπάρχουν όμως δύο πάνω κάτω. Υπάρχουν τα mousepad τα πλαστικά, υπάρχουν τα mousepad τα εφασμάτινα ή τα λινά. Και τα δύο είναι καλά. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν αυτά με χοντρή πλέξη και αυτά με πολύ ψηλή πλέξη. Τα main είναι όταν ακούτε control mousepad, είναι για απόλυτο έλεγχο. Δηλαδή όταν είσαι FPS shooter και έχεις το όπλο σου και χτυπάς, θέλεις το σκόπευτρό σου να είναι σταθεροποιημένο. Δεν μπορείς με ψηλή ταχύτητα να πηγαίνεις πέρα δόθε και να παίζεις shooting games, να μην μπορείς να σταθεροποιήσεις. Οπότε βοηθάει στο control να κρατάς σταθερό το όπλο σου και να πυροβολάς, να έχεις καλύτερο έλεγχο. Γιατί λέγεται control. Το speed είναι για όσους παίζουν MOBA, που βλέπετε πας πάνω κάτω δεξιά αριστερά το ποντίκι σου και κάνεις συνέχεια κλικ. Έχεις να διαλέξεις 15 εχθρούς μέσα στο Battlefield και πρέπει να τους επιλέξεις γρήγορα, δηλαδή εκεί που θα καστάρεις τα σκίσεις πρέπει να το κάνεις γρήγορα, δεν έχει νόημα ο απόλυτος έλεγχος. Ο σωστός συνδυασμός που έχω ακούσει, που το έχω χρησιμοποιήσει, αλλά έχω ακούσει καλύτερα, είναι να πάρεις ένα control με υψηλό, και να συνδέσεις ένα mousepad control και ένα ποντίκι με τρομερά υψηλό DPI. Εκεί λέει ότι είσαι καλά. Προσωπικά δεν το έχω δοκιμάσει, δεν το ξέρω. Εγώ μένω σε αυτό. Αν είσαι FPS ούτε θα πάρεις ένα που έχει καλύτερο έλεγχο, δηλαδή πιο υφασμάτινο. Αν πας για mobile και λοιπά games, όπως
Dota, LOL κλπ. Παίρνεις ένα πιο σκληρό, πιο δεκαιριστερό, να γλιστράει καλύτερα. Λοιπόν, οπότε διαλέγουμε ένα καλό ποντίκι. Το οποίο καλό ποντίκι, σας είπα, δεν χρειάζεται να είναι ακριβό. Άμα θέλετε να πάρετε κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ ακριβό, κάτι πολύ πανομοπάριο, τον προσωπικό γούστο, κάποια στιγμή θα κάνω ένα βίντεο, μια σειρά για low budget gaming εξοπλισμό. Λοιπόν, οπότε θέλω να καλύψω στο συγκεκριμένο το πρώτο κομμάτι gaming που είναι το ποντίκι. Ένα ποντίκι μετράει στο gaming. Αλλά τι χρειάζεται να είναι ακριβό το ποντίκι. Δηλαδή, μια σωστή τιμή, σας είπα, είναι γύρω από τα 20 ευρώ μέχρι και τα 45-50 ευρώ max, παραπάνω αν θέλετε να έχετε αξιοπρεπή έως πάρα πολύ καλή εμπειρία, πάμε σε ένα τέτοιες τιμής ποντίκι. Παραπάνω, ό,τι πληρώσεις παίρνεις, σχετικό είναι αυτό, δεν θα το έλεγα, αλλά είναι ανάλογα με τα γούστα. Λοιπόν, οπότε κρατάμε ότι ένα ποντίκι πρέπει να το ξέρουμε δοκιμάσει. Θυμάστε το ποντίκι που σας είπα και πριν, το Snatic που έκανα unboxing. Εκείνο για παράδειγμα είναι πολύ καλό ποντίκι, είναι πολύ φθηνό, 14 ευρώ. Αλλά όταν πας να κάνεις δεξί κλικ στο, ας πούμε, ξέρετε όσοι χρησιμοποιείτε, παίζετε Call of Duty κλπ, με το αριστερό πυροβολάς, με το δεξί κάνεις το σκόπευτρο για να σουτάρεις στο sniper. Ναι, όταν έκανες το sniper και πήγαινες να πατήσεις, αυτό έφευγε. Δηλαδή για να, τα ποντίκια τα οποία δεν το κάνουν αυτό είναι μια πιο αυξημένη τιμή από 20 και πάνω. Δηλαδή θες να στοχεύεις με το σκόπευτρο και να πυροβολάς. Οπότε κάποια ποντίκια δεν το κάνουν αυτό, πρέπει να το προσέξετε. Λοιπόν, και σας είπα, αν θέλετε να παίζετε χώρον τούτα, LOL κλπ, χωρίς να αλλάζετε ποντίκια κάθε 2 μήνες, πάρτε ένα με καλύτερους διακόπτες. Εμπιστευτείτε με και δεν θα χάσετε. Λοιπόν, πάνω κάτω αυτά είναι για τα ποντίκια, δηλαδή ένα καλό ποντίκι αξίζει για να παίζετε. Οι τιμές είπαμε ποιες είναι. Προτιμάω προσωπικά και θα συνιστούσα ένα σύρματο, πιο πολύ για τις μπαταρίες για κανέναν άλλο λόγο. Όσοι έχετε ασύρματο, απλά χρησιμοποιήστε το ασύρματό σας. Επειδή εγώ βαριέμαι να αλλάζω μπαταρίες και προσωπικά δεν έχω τόσες πολλές μπαταρίες, τώρα παρήγγειλα και για πρώτη φορά να χρησιμοποιήσω επαναφορτιζόμενες, γιατί τα controllers μου χρειάζονται και δεν μπορώ να αλλάζω συνέχεια. Λοιπόν, οπότε είπαμε ένα σύρματο, ένα εύρος τιμής από 20 έως 50 ευρώ, να έχει ανθεκτικά κλικ, ποιότητα κατασκευής, εντάξει, δεν θα κουπανάτε και στον τοίχο, δηλαδή, εντάξει, έχω σπάσει ποντίκι από τον εύρο μου, αλλά αυτό ήταν άλλο. Δηλαδή, ναι, θα πρέπει να είναι ένα αξιοπρεπές ποντίκι, να κάθεται καλά στιγμή. Το βάρος είπαμε ότι παίζει μεν ρόλο, αλλά είναι συνήθεια. Αν συνηθίσει ελαφρύ, θα παίζει με ελαφρύ. Αν συνηθίσει σε βαρύ ποντίκι, θα παίζει με βαρύ ποντίκι. Απλά πράγματα. Και τα κλικ ξανά, ναι, βέβαια, αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε σε ένα ποντίκι. Λοιπόν, οπότε, όσοι έχετε απορίες πάνω στο θέμα ποντίκι, μπορείτε να με ρωτήσετε κάποια ερώτηση από κάτω, αν θέλετε να σας προτείνω κάποιο, αν και θα κάνω ένα βίντεο στο μέλλον γι' αυτό, είστε ελεύθεροι να ρωτήσετε. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας, κοντεύουμε στους 50 subscribers, λοιπόν, να είστε καλά. Είμαι ο Κώστας, check the now, ακολουθεί ένα δεύτερο βίντεο κάποια στιγμή μέσα στη μέρα ή αύριο, θα δω πότε έχω χρόνο, το οποίο θα περιγράφουμε τι άλλο, πληκτρολόγια. Έχω κάνει ένα βιντεάκι πιο παλιά για να πω για τα μηχανικά πληκτρολόγια, αλλά τώρα θα το πάμε λίγο, θα σας δείξω κάποια πληκτρολόγια, όχι στο Θεό, έχω μεγάλη συλλογή από πληκτρολόγια, θα σας δείξω λίγο κάποια πληκτρολόγια και το τι κάνουν και πώς είναι. Και προς Θεού, όταν παίζετε, δεν παίζετε ποτέ με παιχνίδια για, με ποντίκια μάλλον για netbook ή για laptop, αυτά τα μικρά. Δεν μπορείτε να παίξετε με αυτά. Θέλετε, δεν μπορείτε να παίξετε. Θέλετε ένα normal για PC ποντίκι. Λοιπόν, ας πάντα να σας δείξω, όπως είπα, για πληκτρολόγια στο επόμενο βίντεο. Επίσης, ακολουθεί super special επεισόδιο με gamepads. Πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε με αυτά που θα δείτε. Οπότε, κάπως έτσι θα συνεχίσουμε να κλείσουμε το gaming εξοπλισμό μας. Ξεκινήσαμε με τα ποντίκια. Ακολουθεί, αν μετράει ο gaming εξοπλισμός και πιο συγκεκριμένα τα πληκτρολόγια, στο επόμενο βίντεο. Ήμουν ο Κώστας, check tech now, σας ευχαριστώ για όλα, ένα καλό και όμορφο μεσημέρι να έχετε. Γεια σας.